Για πάμε στον συνάδελφο, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, ο οποίος έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ για το τι γίνεται γενικώς και στις διαπραγματεύσεις και στην Ευρώπη κτλ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτσομίτη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε? Καλά, προσπαθούμε. Σήμερα είναι λίγο καλύτερος και ο καιρός. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι νιώθω έτσι συγκίνηση και μεγάλη χαρά που είμαι σε ένα σταθμό που με καλέσατε, που δίνει μια μάχη για την ελεύθερη ενημέρωση και την επιβίωση μέσα σε ένα περιβάλλον εχθρικό. Και σας δίνω συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε όλοι οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ να σταθείτε όρθιοι και να κρατήσετε την ενημέρωση ψηλά. Χαρά μας που το ακούμε από το στόμα σας, κύριε Κουτσομίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι εκτίμηση έχετε, πού είμαστε, τι γίνεται? Θεωρώ ότι βρισκόμαστε κοντά στο να διαμορφωθεί μια κοινή διαπραγματευτική θέση μεταξύ των θεσμών απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και να κλείσουν κάποιες διαφορές που αφορούσαν κυρίως στο δημοσιονομικό άνοιγμα, το οποίο έβλεπε το ΔΝΤ με διαφορετικό νούμερο από ό,τι η Κομισιόν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ακόμα και σε κάποιες επιμέρους μεταρρυθμίσεις όπως είναι τα εργασιακά. Πιστεύω ότι όσο περνάνε οι μέρες γίνονται προσπάθειες να κλείσει αυτή η διαφορά μεταξύ των θεσμών και να έχουν μια ενιαία θέση απέναντι στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν θα δούμε εξαιρετικές θεαματικές εξελίξεις στις επόμενες μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Τελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ την επόμενη Δευτέρα. Πέντε μέρες ακόμα, διαργασίες υπόγειες και μέχρι εκεί ζυμώσεις γενικά. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη, και αν μου επιτρέπει τον Ενικό. Αυτό σημαίνει ότι αλλάξαμε πολύ γρήγορα φάση, Γιάννη, διότι θυμάσαι ότι όταν φτάναμε το καλοκαίρι του 2015 σε αυτές τις μπετόν προτάσεις, μία από αυτές οδήγησε στο δημοψήφισμα, αν θυμάστε, έτσι, και στον Μπάμπη. Γιατί επιταχύνθηκαν τόσο πολύ τα πράγματα, ενώ έχουμε ακόμη χρόνο μέχρι τις 20 Ιουλίου που πρέπει να πληρώσουμε τα ομόλογα? Γιατί κατά την εκτίμησή σου συμβαίνει αυτό? Ένας πρακτικός λόγος είναι ότι ξεκινεί ο εκλογικός κύκλος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης από την Ολλανδία, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο πρακτικά να συγκληθούν κοινοβούλια και κοινοβουλευτικές επιτροπές να εγκρίνουν εκταμιεύσεις δόσεων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να στηριχθεί το πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι ότι και οι κυβερνήσεις δεν θέλουν πολιτικά να μπει το ελληνικό ζήτημα μέσα στην προεκλογική περίοδο των χωρών αυτών, εν προκειμένου όταν υπάρχουν και λαϊκιστικά κινήματα πολύ σοβαρά που διεκδικούν μέσω της αποτυχίας ενδεχόμενης του ελληνικού προγράμματος να διεκδικήσουν περισσότερες ψήφους σε αυτές τις χώρες. Άρα υπάρχει πολιτική πρόθεση όσο το δυνατόν να κλείσει το ζήτημα πριν μπούμε στις εκλογικές διαδικασίες. Και ο μεγάλος αδύναμος κρίκος αυτή τη στιγμή είναι η Ολλανδία, διότι το εθνικιστικό, το λαϊκιστικό κόμμα του Βίλντερς έχει πολύ ψηλά ποσοστά. Δεν μπορεί βέβαια να συγκροτήσει αυτόνομη κυβέρνηση, αλλά έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά και από το κόμμα των 50ριδων, των 50+, που είναι πάρα πολλοί συνταξιούχοι, οι οποίοι βλέπουν πολλές θέσεις τους να είναι κοντά με τον Βίλντερς και σε οικονομικά ζητήματα μπορεί να βρούνε κοινό τόπο. Άρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις Βρυξέλλες για τις εξελίξεις στην Ολλανδία. Επίσης μπορεί να γίνουν εκλογές και στην Ιταλία τον Ιούνιο, οπότε και αυτό είναι ένα στοιχείο αποσταθεροποιητικό, θα το λέγαμε, γιατί και εκεί το κίνημα των Πέντε Αστέρων έχει πολύ ισχυρά ερίσματα και είναι αντιευρωπαϊκό. Και βέβαια και η Γαλλία, που η Λεπέν παραμένει ισχυρή, παρότι οι ενδείξεις είναι ότι στο δεύτερο γύρο δεν θα μπορέσει να επικρατήσει. Εν τούτης, οποιαδήποτε αποτυχία του ελληνικού προγράμματος ενισχύει τη Λεπέν. Τώρα, Γιάννη, ήμουνα στις Βρυξέλλες πριν εβδομάδα και επειδή εσύ παρακολουθείς τα γερμανικά πράγματα, μου έλεγαν αξιωματούχοι της Κομισιόν ότι η κυβερνητική συμμαχία έχει αντιστρέψει το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς που λέει ότι αν προκληθεί μία αναταραχή γύρω από την Ελλάδα, αυτό θα κάνει κακό στην κυβερνητική συμμαχία τη γερμανική, και έχουν διαμηνήσει στις Βρυξέλλες, οι οποίες το διαμήνησαν και στην Αθήνα, ότι εμείς αυτή την αναταραχή θα τη μετατρέψουμε σε ψήφους υπέρ μας, διότι θα πουλήσουμε το αφήγημα, λάθος, αδόκιμο, αλλά τέλος πάντων πια το χρησιμοποιούμε, της αυστηρής στάσης απέναντι στην Ελλάδα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
φτάσαμε επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και ο τρόπος που αποφασίστηκε να αντιμετωπιστούν από τη γερμανική πλευρά είναι με πολύ σοβαρή στεναρή τήρηση των συμφωνιών και των θεσμών. Υπάρχει η κίνηση του Τραμπ να αμφισβητήσει ακόμα και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τις εμπορικές σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι λαϊκιστικές δυνάμεις που ανέφερα πριν και η γερμανική πολιτική τάξη θεωρεί ότι κινδυνεύει σοβαρά η συγκρότηση, η συνολική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θέλουν μια πολύ στεναρή στάση και όποιος αντέξει και όποιος μείνει. Αυτή είναι η απόφαση στη Γερμανία. Και απ' την άλλη βγάζουν μια σιγουριά, Γιάννη, η οποία δεν μας συμφέρει καθόλου εμάς, ότι μέχρι τις 20 Ιουλίου πάλι θα αναγκαστούμε εμείς να κάνουμε πίσω και να συμβιβαστούμε. Άρα ναι, σου λένε ότι είμαστε μονά ζυγά κερδισμένοι. Ναι. Δεν έχουν νόημα οι μεγαλοστομίες και όλα αυτά που ακούγονται. Ναι. Θεωρώ ότι όλα εντάσσονται σε ένα σύστημα πολιτικού τακτικισμού από την κυβέρνηση, να βρει έναν κατάλληλο χρόνο και τρόπο να περάσει στην κοινωνία ένα αφήγημα που είτε θα είναι μια συνολική ρήξη, που δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή, είτε του συμβιβασμού αυτού, ο οποίος όμως θα έρθει μετά από μια φαινομενικά πολύ σκληρή και μακραίωνη διαπραγμάτευση, ώστε να πούνε και και στα στελέχη τους και στην κοινωνία ότι κοιτάξτε... Εδώ κατά τη γνώμη σου, Γιάννη, κολλάει αυτό που είπε χθες ο κύριος Ξηδάκης για τη δραχμή. Θεωρώ ότι αφήνουν όλες τις εκδοχές ανοιχτές, αν και η περίπτωση δραχμής είναι εντελώς αδόκιμη, πέρα από το αν έχουμε... Αυτό είναι καταφανώς. Το θέμα είναι ότι αν έπεσε το τραπέζι, για να δούμε τα χειρότερα σενάρια και να πούμε μετά, ουφ, από τι γλιτώσαμε. Χριστέ και Παναγία. Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά είναι σε μια διαδικασία για το πώς θα πλασαριστεί στην κοινή γνώμη ένας επώδυνος συμβιβασμός. Και το κυριότερο για μένα είναι ότι εάν υπάρξει αυτή η μακροπρόθεσμη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα περνάει την πενταετία, πλέον χάνεται μεγάλο μέρος της πολιτικής αφήγησης των κυβερνώντων κομμάτων, οι οποίες δεν θα μπορούν πια να έχουν ούτε παράλληλο πρόγραμμα, ούτε να μπορούν να τάξουν τίποτα άλλα καινούργια πράγματα και δεν θα μπορούν να κατέβουν και με σοβαρή πολιτική ατζέντα σε επόμενες εκλογές. Σωστή παρατήρηση, ενδιαφέρουσα, βέβαια. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχει διαπλοκή, υπάρχουν εισαγγελίες οι οποίοι προθήμως βάζουν υποθέσεις στο αρχείο. Όπως θα πήραμε χαμπάρι, υποτίθεται κάποια έρευνα για το αν υπάρχουν ευθύνες για τα capital controls, πήγε λέει στο αρχείο. Δεν κάνει τίποτα. Τώρα βέβαια αυτά αναψηλαφώνται και ιδιαίτερα αν υπάρξουν εξεταστικές επιτροπές και τα λοιπά, δεν το συζητάμε, αλλά είναι ενδεικτικά κάποιων κινήσεων οι οποίες γίνονται, τι μετωπάκια πάνε να κλείσουν, ας πούμε, γενικώς και δεξιά και αριστερά. Εγώ θα έλεγα ότι ένα σενάριο που βλέπω να προχωράει στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον με μια επιφύλαξη της στάσης της νέας αμερικανικής κυβέρνησης είναι στο να υπάρξει ενιαία θέση των θεσμών απέναντι στην Ελλάδα, να τεθεί ως τελεσιγραφικά ως πακέτο take it or leave it, το παίρνετε ή φεύγετε, και η απόφαση να συνυπογράψει το Δέλτα Νιτάφ το κλείσιμο της αξιολόγησης, να μπορέσει να γίνει δηλαδή εκταμίευση και οι εγκρίσεις από τις επιτροπές των γερμανικών και ολλανδικών κοινοβουλίων και των υπολείπων, και η τελική απόφαση του Δούνου του για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα να μετακυλιστεί χρονικά λίγο παρακάτω, ώστε να αποφευχθεί αυτή η σύγκρουση για το ζήτημα του χρέους, και να πάει πιθανότατα και μετά τις γερμανικές εκλογές. Το οποίο πρακτικά, Γιάννη μου, αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε φορτωθεί τα μέτρα και η δέσμευση για το χρέος θα είναι στον αέρα. Θα είναι μια προφορική ρητή δέσμευση. Για να μπει το δόνο του, έτσι ακριβώς. Γιάννη Κουτσομίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.